Και για μένα είναι μεγάλη χαρά να είμαι εδώ ανάμεσά σας, να έρθω στο κάπεδο του Βαγγέλη και του αδερφού του Αντώνη. Είστε πολύ τυχεροί, όπως είπε και ο Δήμαρχος που παίζετε μπάσκετ μέσα σε κλειστά γυμναστήρια και αυτό πρέπει να το εκτιμάτε. Αλλά απ' την άλλη, μπράβο σας που ενώ άλλοι είναι σε παραλίες και κάνουν μπάνια και περνάνε διαφορετικά, εσείς είστε εδώ πέρα να περάσετε όμορφα λίγες ώρες και να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Γιατί, αν υποθέσω, πρέπει να το αγαπάτε πολύ αυτό που κάνετε, έτσι δεν είναι? Ναι! Επίσης, είστε πολύ τυχεροί που έχετε δίπλα τον Βαγγέλη και τον Αντώνη να σας λένε διάφορες συμβουλές, να σας βοηθάνε. Δεν είναι μόνο... Δεν παίζουμε μόνο μπάσκετ για να γίνουμε επαγγελματίες ή για να κάνουμε πρωταθλητισμό. Παίζουμε για να περνάμε την ώρα μας, για να κάνουμε φίλους, για να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Δεν γίνεται να γίνουμε όλοι πρωταθλητές. Πάνω απ' όλα μας αρέσει το παιχνίδι και αν καταφέρουμε και ένας από όλους σας παίξει και μπάσκετ, θα είναι ευχής έργων. Να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Ο αθλητισμός σας δίνει μεγάλες χαρές, σας δίνει, όπως είπα και πριν, φιλίες. Σας κάνει να ξεπερνάτε διάφορα προβλήματα, να ξεφεύγετε από τα μαθήματα λίγο. Και ακόμη μια φορά σας πω ότι είστε πολύ τυχεροί που είστε σε αυτό το κάμπο εδώ πέρα. Πάμε τρία για τον Πίλη, ρωτήσει να δω τι έχουμε ετοιμάσει ρωτήσει. Σωστές. Μέσα στο ρεμινό. Πώς κρατήσατε την ψυχραιμία σας και πώς σας αφήκατε τότε με το μπάζερ μπίτερ με το Παναθηναϊκό. Εντάξει, πιστεύω ότι κάθε φορά που είσαι μέσα στο παιχνίδι ζεις τη στιγμή και προσπαθείς να πάρεις την καλύτερη απόφαση. Σε ό,τι κάνει η ζωή σου χρειάζεται και εκτός από ικανότητα και τύχη, αλλά πάντα την τύχη σου την κυνηγάς, ποτέ δεν έχεις από μόνη της. Για να είσαι τυχερός πρέπει να δουλεύεις και σκληρά και να και κάποια στιγμή ανταμείβεσαι. Πάμε, επόμενη. Πιστεύω ότι είναι δύο τελείως διαφορετικές ομάδες, αλλά πιστεύω ότι στον Ολυμπιακό πέρασα καλύτερα, γιατί είναι μια ομάδα που ταιριάζει καλύτερα στην ιδιοσυγκρασία μου και πιστεύω και ότι ξεκινήσαμε κάτι καινούργιο από την αρχή, κάτι πολύ δύσκολο, με πολύ μικρό budget, με νέα παιδιά, όπως ήταν ο Βαγγέλης τότε που πρωτοήρθε στην ομάδα και ήταν πολύ μικρός, τα οποία πήραν τις ευθύνες πλάτες τους, άντεξαν την πίεση και καταφέραμε να κάνουμε πολύ σπουδαία πράγματα, ενώ κάποιοι δεν μας υπολόγιζαν. Και πιστεύω ότι όλο αυτό ήταν κάτι σαν παραμύθι για μένα. Να προσθέσω κάτι σε αυτό πολύ σημαντικό, γιατί αυτό που έκανε ο Μπίλης, που άλλαξε ομάδα και ξέρουμε όλοι τι είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, κρίσε τον Ολυμπιακό και στην ουσία από το 0 μας έκανε πρωταθλητές Ευρώπης, γιατί στην ουσία έχει κάτι πιτσιρίκια. Εμένα, το σλόγα του Παπα-Νικολάου, στο που τώρα έχουμε παίξει, τότε όλοι ήμασταν 21 χρονών, εγώ από το Περιστέρι, ο Σλούκας ήταν με Μάγουλα από τον Άρη ιδανικός, ο Πάπ ήταν στο Ολυμπιακό, δεν πολύ έπαιζε και μας πήρε μαζί του και γίναμε άντρες στην κυριολεξία μέσα σε ένα χρόνο και πήραμε και δύο πανευρωπαϊκά. Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό που δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει άλλο στην Ευρώπη. Λοιπόν, και λόγο, ερώτηση. Πώς είναι το γήπεδο σας, αποδοκιμάζει και εσείς κάτι που δεν ακούτε? Εντάξει, πιστεύω ότι είναι μέρος δουλειάς μας. Πιστεύω πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος μέσα στο γήπεδο. Και πάντα θα έχω να το λέω ότι όσο ασχολούνται μαζί σου, πάνε να πει ότι κάτι καλό κάνεις. Άμα δεν ασχολούνται μαζί σου, τότε θα ανησυχώ. Οπότε αυτό με κάνει πιο συγκεντρωμένο και πιο δυνατό. Πολύ σωστό. Πάμε, Χρυσταρά, πες το. Τι στέρησες είχατε για να φτάσετε στο επίπεδο που είστε? Είναι αυτό που σας είπα πριν. Πολλές φορές μετά τα σχολεία οι φίλοι μου πήγαιναν βόλτα στην πλατεία για καφέ, για χυμό, για οτιδήποτε. Εγώ πάντα τους έλεγα ότι έπαιρνα το ποδήλατο του λεωφορείου και πήγαινα στο γήπεδο μόνος μου να κάνω προπόνηση και αφού τελείωνα την προπόνηση μετά πήγαινα και εγώ μαζί τους έξω. Δηλαδή πάντα είχα προτεραιότητες στη ζωή μου, αλλά ποτέ δεν μου έλειψε τίποτα. Προσπαθούσα όμως να βάλω προτεραιότητες. Δηλαδή αν δεν τελειώνω την προπόνησή μου δεν θα ένιωθα καλά με τον εαυτό μου. Ωραία. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις ακόμη. Δύο ερωτήσεις. Πέστε. Ε,
πιστεύω η οικογένειά μου. Πιστεύω η οικογένειά μου γιατί είναι αυτή που ανά πάσα στιγμή είτε είμαι είτε σε καλό είτε σε κακό, είναι αυτή που με κρατάει στην ισορροπία. Είναι αυτή που ποτέ δεν θα μου χαϊδέψει τα αυτιά και πάντα θα με κάνει μέσα μου να αναζητήσω το δικό μου πρόβλημα και όχι να δείξω το δάχτυλο κάποιον άλλον. Ενώ όλοι μας από φύση μας οι άνθρωποι, πάντα προσπαθούμε να αποφύγουμε την ευθύνη και να τη χρεώσουμε κάπου αλλού. Εγώ, η οικογένειά μου, πάντα από μικρό παιδί, μου έλεγε πάντα να κοιτάς τον εαυτό σου και πάντα κάποιος είναι αδύναμος, πάντα να το παίρνεις δίπλα σου και να το κάνεις καλύτερο.